προστατεύσουν τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ είναι της Άννας Μαρέας Ευτυχίου. Τις ευθύνες τους θα πρέπει να αναλάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την μη έγκαιρη παραλαβή των εμβολίων για την γρίπη, με δεδομένο και το περσινό ιστορικό στο νησί μας. Την ίδια ώρα όμως, σοβαρές ελλείψεις παρατηρούνται και στα φάρμακα. Όπως παραδέχεται ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, 130 συσκευάσματα δεν υπάρχουν στην αγορά. Εξακολουθούμε να έχουμε κάποιες ελλείψεις, 130 προϊόντα, από τα οποία όμως γύρω στα 20 δεν υπάρχει ανταλλάξιμο. Εκείνα που δεν υπάρχει ανταλλάξιμο, εδώ και καιρό παίρνουμε από τις φαρμακευτικές αποθήκες τα αποθέματα του ΟΚΙΠΗ. Η καταγραφή ξεκίνησε εδώ και καιρό, αλλά τέλειωσε πριν καμιά δύο εβδομάδες. Τώρα πρέπει να περαστούν πολλά από αυτά στο σύστημα και να δούμε και με τι τιμή θα μπουν. Ασθενείς και φαρμακοποιοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν εξηγήσεις για τις ελλείψεις όχι μόνο των φαρμάκων αλλά και των εμβολίων κατά της γρίπης. Η καταρχήν παραγγελία ήταν για 60.000 με προαίρεση αύξηση της ποσότητας αυτής κατά 30%, δηλαδή να ανεβούμε μέχρι τις 78.000. Αποφασίστηκε ότι θα ζητηθεί από την εταιρεία και ακόμη 10.000 και καθυστέρησε να παραδώσει. Η αναμενόμενη ημερομηνία παραλαβής είναι προς το παρόν 15 Νοεμβρίου και γίνονται προσπάθειες να έρθουν νωρίτερα. Η γνώση Αχμιώτου ξεκαθάρισε πως την ευθύνη για τις παραγγελίες των εμβολίων φέρει το Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, πρόσθεσε, έχει παραγγελθεί μεγαλύτερη ποσότητα αντιγρυπικών από πέρσι. Συνολικά με τον ιδιωτικό τομέα θα έχουμε φέτος, όπως είπε, 116.000 εμβόλια. Αναγκαία παρένθεση από τον χώρο του Αθήνα.